Καλημέρα σας. Σήμερα ήρθα πάλι μια βόλτα στο δάσος και βρήκα κάποια πράγματα και μου ήρθε μια ιδέα να σας δείξω μια παγίδα. Πάλι με το πόδι ενεργοποιείται. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα όμως σε σχέση με τις άλλες παγίδες. Μπορείς να την πάρεις οπλισμένη όπως είναι, χωρίς κάψιμο, χωρίς τίποτα, και να την μεταφέρεις και να την πας εκεί που θέλεις. Θα σας δείξω. Προχωρώντας, βρήκα αυτό εδώ το ξύλο πεσμένο από κλαρί. Το βλέπουμε. Και ένα πλαστικό πρέπει να είναι από διαδεσίματα από φυτά που τα καρφώνουμε για να δέσουμε τα φυτά, πεταμένο. Και έχω προσθέσει εγώ εδώ ένα σπάγκο με μια φυλίτσα που θα σας δείξω στη συνέχεια τι χρησιμεύει. Τη θηλίτσα σας έχω δείξει στο βίντεο με τους κόμπους πως τη φτιάχνουμε. Σκέφτηκα λοιπόν, όπως είναι αυτό εδώ το η διχάλα από το κλαρί, να γίνει η βάση, και αυτός εδώ να γίνει ο μηχανισμός που θα ενεργοποιεί, που θα κλείνει τη θηλιά ώστε να πιαστεί το θύραμα κατά αυτόν τον τρόπο. Με ένα ελαττήριο που θα δημιουργήσω εδώ με σκηνή, όπως το βίντεο με την παγίδα καρφιού, θα το κάνουμε μαζί να το δούμε. Έχω κάνει εγώ ήδη μια προεργασία, γι' αυτό και φοράω και τα γάντια. Και να δούμε πως λειτουργεί. Πάμε να τη δούμε. Έχω δέσει ένα κομμάτι σχοινιού, το έχω δείξει στον εξοπλισμό μου, με ένα απλό κόμπο. Έχω πάρει τα μέτρα, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ και το περνάω κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι εδώ. Εδώ έτσι. Και μετά εδώ, τσίμα τσίμα. Εκεί. Να είναι τεντωμένο. Τεντωμένο. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω πώς κάθεται. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, λοιπόν. Και όπως είναι λοιπόν έτσι, εδώ, ερχόμαστε και βάζουμε τη μία άκρη μέσα. Έτσι εδώ. Από εδώ, από εκεί, δεν έχει σημασία που. Εμείς όμως θέλουμε το ελαττήριο να το δημιουργήσουμε σε αυτή τη φορά. Όπως είναι έτσι, να έρχεται έτσι. Οπότε το κάνουμε έτσι. Συνέχεια. Συνέχεια έτσι. Μέχρι να γίνει σκληρό. Νομίζω ότι είναι αρκετά σκληρό. Ωραία. Θέλουμε να το φέρουμε στη θέση αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ τη θέση.
να κουμπάει ακριβώς εδώ. Και λίγο πιο πίσω να είναι, δεν μας πειράζει. Το βάλω λίγο πιο πίσω. Συρταρωτά. Λοιπόν, βλέπουμε τη δημιουργία του ελαττηρίου. Με το γερό σκηνή. Λοιπόν, εγώ τώρα αν το αφήσω θα πάει με δύναμη πάνω. Οπότε, το φέρνω εγώ εδώ και εδώ θα πιάσει ο μηχανισμός της σκανδάλης, εδώ ακριβώς, που θα εξηγήσουμε, θα το δείξουμε. Και όπως βλέπετε, η θηλιά με το κόμπο που είναι δεμένο πάνω στο πλαστικό μας, κλαρί, οτιδήποτε μπορούμε να βρούμε, είναι έτσι. Αυτό θα είναι ο οδηγός. Ο οδηγός. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα κάνω μια προεργασία και θα σας το δείξω. Κάναμε την προεργασία μας, όμως όπως έχετε καταλάβει είμαστε σε άλλο περιβάλλον, άλλη στιγμή της ημέρας. Γιατί? Γιατί δυστυχώς μου συμβήκανε δύο απρόοπτα γεγονότα, δύο ατυχίες. Μία είναι, μου τελείωσε η κάρτα μνήμης στη μηχανή και η άλλη είναι ότι στη μεταφορά που ήθελα να το φέρω εδώ στο σπίτι μου και να σας τελειοποιήσω την παγίδα αυτή εδώ, έσπασε στη μεταφορά. Στη μεταφορά έσπασε. Όμως, απ' την άλλη, το δεύτερο σκέλος είναι ότι πάνω στην ατυχία μου λέω ότι πάλι καλά που έγινε αυτό, για να σας δείξω ότι ενώ γίνονται οι άτυχες στιγμές, που είναι σίγουρα θα υπάρχουν πολλές, έτσι δεν είναι όλα ροδινά, πρέπει πάντα να βρίσκουμε τρόπο να το επιδιορθώνουμε. Εγώ τώρα δεν κάθισα να κόψω άλλο ξύλο και με το υπόλοιπο κομμάτι από το πλαστικό που σας έδειξα στην αρχή και σας έχω εξηγήσει, το υπόλοιπο κομμάτι εδώ το έχω κόψει για να χρησιμοποιήσω. Βλέπετε εδώ ότι είναι κομμένο και εδώ είναι κομμένο. Το έχω κόψει λοιπόν, ήταν μακρύ, έτσι, και χρησιμοποίησα το ίδιο κομμάτι σαν προέκταση του ξύλου, πιάνοντάς το με δεματικά. Να τα δεματικά στον εξοπλισμό τι χρησιμεύουν. Ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτό δεν έχει πιάσει, είναι χαλαρό. Θα σας δείξω όμως γιατί έχει γίνει, είναι για τη σκανδάλη μας. Λοιπόν, αυτό που λοιπόν που έχω κάνει εγώ από την ώρα που είχαμε κόψει το βίντεο την πρώτη φορά στο δάσος, έχω δέσει ένα σκηνί εδώ γύρω από το κάτω μέρος του ξύλου, το οποίο είναι αυτό εδώ, και καταλήγει πού? Καταλήγει στο πάνω μέρος της σωλήνας μας, του πλαστικού μας, του ξύλου μας, του κλαριού μας, τέλος πάντων ότι είναι αυτό, και περνάει μέσα από το θυλάκι. Φαίνεται, περνάει μέσα από το θυλάκι, θυμάστε το θυλάκι? Αυτό το σκηνί λοιπόν που έχω δέσει εδώ, το σπάγκο, περνάει μέσα από το θυλάκι. Είναι ο οδηγός του θυλάκι που λέγαμε. Και τι γίνεται τώρα? Περνάει και το φέρνουμε στη βάση κάτω, χαμηλά. Όσο το κρατάμε, δεν φεύγει, δεν υψώνεται. Το ελαττήριό μας το κρατάει κάτω, χαμηλά, όσο τραβάμε το σκηνάκι. Βλέπετε? Τακ, τακ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Πώς θα το ασφαλίσουμε αυτό το σφυλάκι, τον οδηγό? Πατάμε κάτω και μέσα σε αυτό εδώ στο δεματικό που είναι χαλαρό περνάμε ένα ξυλαράκι. Αφού λοιπόν το περάσουμε το ξυλαράκι μας, αυτό εδώ θα είναι η σκανδάλη μας. Πάμε και καβαλάμε το άλλο, τον οδηγό μας, καβαλάμε και αυτή τη στιγμή είναι ασφαλισμένο, έχει ασφαλίσει. Έχει ασφαλίσει. Όπως έχουμε οπλίσει, αυτό το σκηνί είναι μια θηλιά. Νάτι.
Είναι μια θηλιά. Την ανοίγουμε και την τοποθετούμε πάνω στον σκανδάλι μας. Πάνω στη σκανδάλι μας. Αυτή εδώ είναι έτοιμη τώρα και οπλισμένη η παγίδα μας. Είναι έτοιμη και οπλισμένη και το λάσο μας, η θηλίτσα μας, είναι πάνω στη σκανδάλι μας. Πάνω στο... στη σκανδάλι, όπως το λέω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Γύρω από εκεί που θα την τοποθετήσουμε και επάνω τοποθετούμε το δόλωμά μας. Μπορεί να είναι καρύδια, μπορεί να είναι μανιταράκια, μπορεί να είναι κρέας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όταν το ζώο θα έρθει να πάει να φάει, κάποια στιγμή θα πατήσει πάνω στη σκανδάλι μας. Γιατί θα είναι γύρω γύρω διασκοπισμένα, θα φάει και εδώ, θα φάει και εδώ, θα φάει και εδώ. Κάποια στιγμή θα πατήσει πάνω στη σκανδάλι μας. Με το που πατήσει πάνω στη σκανδάλι μας, τι γίνεται, αυτομάτως, κοιτάξτε να δείτε, απασφαλίζει. Απασφαλίζει και κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Και την ώρα που πάει να φύγει, γιατί όλη μας η παγίδα θα είναι στερεωμένη στο έδαφος. Έτσι. Δεμένη ενδεχομένως από ένα δέντρο. Και την ώρα που πάει να φύγει, τραβιέται, τόσο σφίγγει. Ας ακολουθήσει η κάμερα λίγο το δάχτυλο. Τόσο σφίγγει η θηλιά. Και κατεβαίνει ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός δεν αφήνει να φύγει σε συνδυασμό με την παγίδα που είναι δεμένη. Κάποια στιγμή δηλαδή το έχει πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε εγώ μπορώ τώρα να εξελιχθώ, να τραβήξω. Ελπίζω να σας βοήθησα. Λίγο ταλαιπωρία είχαμε, αλλά αυτό μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι μπορούμε, ό,τι και να μας συμβεί, βλέπετε είναι σπασμένο. Όμως βρήκαμε το υλικό μας και το επιδιορθώσαμε. Ευχαριστώ.